Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV. Στα πλαίσια ενός δεύτερου κύματος ακτιβιστικών δράσεων που οργανώθηκε μυστικά αμέσως μετά την απόπειρα του στόλου της Ελευθερίας 2, με την ονομασία Freedom Waves, κύματα ελευθερίας, το καναδικό πλοίο Tahrir και το ιρλανδικό Circe, ελευθερία, απέπλευσαν το απόγευμα της Τετάρτης σήμερα από λιμάνι της Τουρκίας και βρίσκονται από τις 5:20 περίπου το απόγευμα σε διεθνή ύδατα με κατεύθυνση τη Γάζα. Συνολικά και στα δύο σκάφη επιβαίνουν 27 ακτιβιστές από 9 χώρες. Στα σκάφη επίσης επιβαίνουν δημοσιογράφοι από το Al Jazeera και το Democracy Now. Στην Κύπρο θα παρευρεθεί για διήμερη επίσκεψη ο Ισραηλινός πρόεδρος Σιμών Πέρες. Ο πρόεδρος του Ισραήλ αναμένεται απόψε στην Κύπρο και αύριο Πέμπτη θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση με την συμμετοχή αντιπροσωπιών και των δύο χωρών. Στην ατζέντα αναμένεται να συζητηθούν το Κυπριακό, το Μεσανατολικό, το θέμα του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των τουρκικών απειλών και ενδεχόμενη συνεργασία των δύο χωρών στην εκμετάλλευση και εμπορία του φυσικού αερίου. Λευκωσία και Τελαβίβ θα υπογράψουν 4 συνολικά συμφωνίες που αφορούν τους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αρχαιολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Υπέρ της απεργίας στην ελευθεροτυπία ψήφισαν πριν από λίγη ώρα 373 εργαζόμενοι έναντι 100 που ψήφισαν επίσης υπέρ, αλλά όχι άμεσα. Αυτή την ώρα διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία για να οριστεί η μέρα προκήρυξης της απεργίας. Σε δημοσίευμα με τίτλο «Η ελευθεροτυπία, οι τράπεζες και το μέλλον των εργαζομένων», η διεύθυνση της εφημερίδας επεξηγεί σήμερα τι συνέβη χθες σχετικά με τη χρηματοδότηση της εφημερίδας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος της Alpha Bank Κωστόπουλος γνωστοποίησε τηλεφωνικά στην εκδότρια Μάνια Τεγοπούλου ότι η τράπεζα δεν θα χορηγήσει στην ελευθεροτυπία το εγκεκριμένο από το Σεπτέμβριο δάνειο, ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς η νομική υπηρεσία της Alpha Bank αλλά και της Επιτροπής Χορηγήσεων γνωμοδότησε αρνητικά για το δάνειο. Επίσης, άλλη μια τράπεζα, η Πειραιός, ενημέρωσε το Γενικό Διευθυντή της Ελευθεροτυπίας ότι κρατά στο σύνολό τους μπλοκαρισμένα τα έσοδα της ελευθεροτυπίας από τις πωλήσεις φύλων, μέσω του πρακτορείου Άργος. Η ίδια η Πειραιός παραδέχτηκε ότι καλύπτεται από τα μισά. Το γεγονός αυτό, κλείνει το δημοσίευμα, στοχεύει στον αποκλεισμό της δανειοδότησης της εφημερίδας από την Εθνική Τράπεζα και βλάπτει κυρίως την ίδια την Τράπεζα Πειραιός. Έκτακτη σύνοδο συγκαλούν οι Πριτάνοι των Πανεπιστημίων μετά από την επιστολή της Υπουργού Παιδείας, με την οποία τους ζητά να καταθέσουν προτάσεις για το νέο λεγόμενο Καλλικράτη στα ΑΕΗ, ώστε να συγχωνευτούν τμήματα, σχολές αλλά και ολόκληρα ιδρύματα. Η έκτακτη σύνοδος αναμένεται να διεξαχθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου. Στην πράξη, εκτιμάται ότι αυτή η κίνηση θα οδηγήσει σε ενοποιήσεις τμήματων με συναφή επιστημονικά αντικείμενα και σε λουκέτα άλλων σχολών ή τμήματων που μένουν στα αζήτητα. Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Διαμαντοπούλου έστειλε επιστολές προς όλα τα πανεπιστήμια και ΤΕΗ της χώρας, με τις οποίες καλεί να καταθέσουν προτάσεις για ριζική αναδιάρθρωση της δομής των σπουδών στο καθένα από αυτά, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, με στόχο την αλλαγή του τοπίου από το ερχόμενο έτος με ανακατανομή του διδακτικού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού και φυσικά των φοιτητών. Στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε χθες βράδυ και διήρκεσε από τις 8 το βράδυ της Τρίτης έως τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός απέσπασε τελικά τη συμφωνία των Υπουργών του για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος που θα αφορά στην αποδοχή ή μη της νέας δανειακής σύμβασης για τη λεγόμενη έκτη δόση. Παράλληλα, το απόγευμα της Τρίτης, λίγο πριν το Υπουργικό Συμβούλιο, συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ και απέταξε και τους 4 αρχηγούς επιτελείων των ενόπλων δυνάμεων. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Νίκολα Σαρκοζή, εξέφρασε χθες βράδυ την έντονη αντίθεσή του με τη διενέργεια δημοψηφίσματος στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι η φωνή των πολιτών έχει πάντα νομιμοποίηση, αλλά όσον αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της Ευρωζώνης, θα πρέπει να συμφωνούν όλα τα μέλη. Ο Πρωθυπουργός κλήθηκε εσπευσμένα στις Κάνες για να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών απόψε, παραμονή της Συνόδου των G20. Δημοσιογραφικές διαρροές τοποθετούν την ημερομηνία του δημοψηφίσματος στις 7 ή 14 Δεκεμβρίου.
Η αστυνομία συνέλαβε τον Παναγιώτη Μπαντέμι, πυρηνάρχη της Χρυσής Αυγής Δράμας και πρώην υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στις περασμένες δημοτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη, με το συνδυασμό της Χρυσής Αυγής Εθνική Ανάγκη για τη Θεσσαλονίκη. Ο Μπαντέμι, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, πραγματοποιούσε ληστείες και ξυλοδαρμούς κατά αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας και κατά κύριο λόγο στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα προηγούμενα χρόνια είχε επιχειρήσει να οργανώσει την Χρυσή Αυγή στη Δράμα, στρατολογώντας ανηλίκους ακόμα και μέσα από το ορφανοτροφείο της περιοχής. Η κοινωνική κατακραυγή και οι επιθέσεις που δέχτηκε από κατοίκους της Δράμας ανέτρεψαν τα σχέδιά του και τον ανάγκασαν να μετακομίσει σε άλλες πόλεις. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δραστηριοποιούνταν έντονα στην περιοχή της Αθήνας, πραγματοποιώντας ληστείες που περιλάμβαναν βίαιες επιθέσεις κατά αλλοδαπών μαζί με άλλους εντός εισαγωγικών συναγωνιστές του. Τις τελευταίες ημέρες συνελήφθη, ενώ η Χρυσή Αυγή προσπαθεί να αποσιωπήσει το γεγονός. Η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού εργοστασίου της Φουκουσίμα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι άρχισε να διοχετεύει μείγμα ύδατος και βορικού οξέως σε έναν από τους αντιδραστήρες, καθώς μια νέα αντίδραση πυρηνικής σχάσης ενδέχεται να σημειώθηκε. Οι ουσίες εκλήθηκαν κατά τη διάρκεια σχάσης που πρέπει να σημειώθηκε πολύ πρόσφατα. Είναι δύσκολο σε αυτό το στάδιο να αναλυθεί ακριβώς αυτό που συνέβη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κανείς δεν γνωρίζει υπό ποιες συνθήκες ή υπό ποια μορφή βρίσκεται το καύσιμο που έλειωσε μέσα στους αντιδραστήρες μετά την 11η Μαρτίου, διευκρίνησε Γάλλος εμπειρογνώμονας. Στις Κάνες, σε κλοιό 20.000 αστυνομικών, βρίσκεται η Νίκαια της Γαλλίας, όπου πραγματοποιείται διαδήλωση διαμαρτυρίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των G20. Διαδηλωτές θα πραγματοποιήσουν πορεία στους δρόμους της Νίκαιας, τοποθετώντας ως κυρίαρχο αίτημα «Δώστε προτεραιότητα στους ανθρώπους και όχι στα οικονομικά». Σύμφωνα με τους οργανωτές, η πορεία θα είναι εορταστική και πολύχρωμη, ενώ σε αυτή θα συμμετάσχουν ακτιβιστές κατά της παγκοσμιοποίησης, μέλη οικολογικών οργανώσεων και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 3 τοπική ώρα από την πλατεία De Latre de Tassigny, ενώ το απόγευμα διοργανώνονται συναυλίες και ομιλίες εκπροσώπων κοινωνικών κινημάτων στην οδό Τουρίν, πρώην Σφαγεία. Η Συρία αποδέχτηκε χωρίς επιφυλάξεις το σχέδιο του Αραβικού Συνδέσμου για τερματισμό της πολύμηνης και αιματηρής κρίσης στη χώρα και δεσμεύεται να αρχίσει εθνικός διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ανακοίνωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του Αραβικού Συνδέσμου. Το σχέδιο προβλέπει άμεση κατάπαυση πυρός και την απόσυρση των μονάδων του στρατού από τις πόλεις, προκειμένου να σταλεί ένα καθησυχαστικό μήνυμα προς την κοινωνία της Συρίας, πριν από την έναρξη ενός εθνικού διαλόγου με την αντιπολίτευση. Από την πλευρά του, το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής αντιπολίτευσης, τόνισε ότι η Δαμασκός έχει απαντήσει στην πρόταση του Αραβικού Συνδέσμου με κλιμάκωση της καταστολής και κάλεσε και πάλι τον οργανισμό να παγώσει την επιστροφή της Συρίας στις τάξεις του. Στο μεταξύ, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι 15 μέλη των Συριακών Δυνάμεων Ασφαλείας σκοτώθηκαν σήμερα στην επαρχία Χάμα σε 2 επιχειρήσεις που έγιναν απόλυπο τάκτες. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της κρίσης, στη μεγάλη πλειοψηφία τους άμαχοι, αν και τις τελευταίες εβδομάδες έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών από τα σώματα ασφαλείας. Ο ιδρυτής του ιστοτόπου Wikileaks, Julian Assange, θα εκδοθεί τελικά στη Σουηδία με την κατηγορία του βιασμού και της σεξουαλικής επίθεσης σύμφωνα με απόφαση του πρωτοδικείου του Λονδίνου το οποίο απέρριψε την προσφυγή του Assange κατά της έκδοσής του. Οι σουηδικές αρχές θέλουν να ανακρίνουν το 40χρονο Assange σχετικά με κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση που διατυπώθηκαν από 2 γυναίκες που ήταν εθελόντριες στον οργανισμό Wikileaks. Ο Assange αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι είναι πολιτικά υποκινούμενες και, όπως τονίζει ο δικηγόρος του, η έκδοσή του θα είναι άδικη και άνομη. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.